Συναγερμό σήμανε στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού σε ηλικιωμένους σε γυροκομείο. Συνολικά στην πόλη καταγράφηκαν εχθές 483 κρούσματα. Το νοσοκομείο Άγιος Παύλος εκενώθηκε για να μετατραπεί σε νοσοκομείο που υποδέχεται αποκλειστικά ασθενείς με κορονοϊό. Θα δούμε τις εξελίξεις με τη Λία Χριστάρα και τη Φρόσο Βαρβάρα. Λία, βρίσκεσαι έξω από το γυροκομείο στην περιοχή του Λαγκαδά, όπου έχουμε 12 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Πολύ σωστά. Και πρόκειται για 11 ηλικιωμένους, οι οποίοι φιλοξενούνται εδώ στον οίκο Ευγυρίας, και για μία εργαζόμενη. Να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι, κατά την πλειοψηφία τους, μόνο μία ηλικιωμένη χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ στο νοσοκομείο και να τους φροντίζουν στον οίκο Ευγυρίας και να τους φροντίζουν οι εργαζόμενοι. Είναι δηλαδή σε πολύ καλή κατάσταση, και αυτό είναι το θετικό, παρά το γεγονός πως διαγνώστηκαν με κορονοϊό. Ήρθε και κλιμάκιο εδώ του ΕΟΔΗ, έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα τεστ αλλά και οι απολυμάνσεις. Κρίθηκε λοιπόν καλύτερα να μείνουν εδώ, έτσι, και να μην μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η εργαζόμενη είχε συμπτώματα, μία εργαζόμενη είχε συμπτώματα, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και είχαμε αυτή την διασπορά και σε αυτή την κλειστή δομή. Χρήσα να πούμε ότι είναι το τρίτο κατά σειρά γυροκομείο στη Θεσσαλονίκη όπου παρατηρούνται θετικά κρούσματα του κορονοϊού. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν έτσι άλλοι ηλικιωμένοι, να μην βρεθούν δηλαδή άλλοι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια με τον COVID-19. Είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα. Σε άλλες περιπτώσεις δυστυχώς έχουμε δει να μην τα καταφέρουν. Εμείς ας ελπίσουμε ότι εδώ θα είναι καλύτερα τα πράγματα.